ότι θα έχει καλύτερο αποτέλεσμα εισπρακτικό η αύξηση του ΦΠΑ. Διότι πιστεύω και το είπα με όλη τη δύναμη την ψυχή μου και στους εταίρους και δημόσια ότι το πρόβλημα με το ΦΠΑ είναι πρόβλημα εισπραξιμότητας. Ναι, πες ότι αυτό το διαπραγματευόμενο και το αναλάβετε. Και δεν πιστεύω ότι το μέλλον της Ευρώπης, της ανεμένης Ευρώπης, πρέπει να είναι ένα μέλλον όπου τα κράτη-μέλη να αναγκάζονται να αποφασίζουν οι Βρυξέλλες για το τι στηριστή ΦΠΑ θα έχουν. Καταπέστε ότι αυτό είναι κάτι που μπορείτε να το αλλάξετε. Δεν πιστεύω, για παράδειγμα, ότι η χώρα τούτη τη στιγμή, μετά από συσσωρευμένη λιτότητα 5 ετών, χρειάζεται και άλλη λιτότητα. Χρειάζεται ανάπτυξη. Χρειάζεται να βάλουμε μπροστά το πακέτο Juncker και άλλους μηχανισμούς ανάπτυξης. Και γι' αυτό θα παλέψουμε. Χρειάζεται όμως η χώρα ένα στοιχειώδη εξυγχρονισμό στη δημόσια διοίκηση, πάταξη της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπόριου, της διαφθοράς. Χρειάζεται η χώρα μεταρρυθμίσεις.